Γεια σας, ξεκινάω ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ένα προϊόν τεχνολογίας το οποίο ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι ανάμεσα σε τεχνολογία και κάτι λίγο πιο παραδοσιακό. Τέλος πάντων, για να μην περιευθολογώ, εδώ και καιρό ήθελα να αγοράσω ένα πορτοφόλι γιατί τα δικά μου, αυτό που είχα τέλος πάντων, χάλασε. Και γενικά πάντα έπαιρνα πορτοφόλια που ήταν αυτά κάτι ανάμεσα σε πλαστικό, δερματίνι, ύφασμα. Οπότε με τον καιρό, μετά από ένα-δύο χρόνια, σπάγανε οι θήκες μέσα για τις κάρτες. Επίσης, τα πορτοφόλια αυτά δεν είχαν προστασία για κάρτες για να μην παρεμβάλλονται σήματα. Επίσης δεν χωρούσαν ταυτότητα, οπότε το τελευταίο διάστημα, εδώ και πολύ καιρό μάλιστα, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, ναι, έχω περάσει σε μια πιο διαφορετική αισθητική. Μ' αρέσουν λίγο πιο απλά υλικά. Μ' αρέσει το δέρμα, μ' αρέσει το ξύλο. Βλέπετε το τραπέζι εδώ, το έφτιαξα εγώ, το τρίψα το λούστρα. Είναι η καινούργια αισθητική που ακολουθώ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα μέταλλα, μ' αρέσει η πέτρα, τα χρώματα αυτά τα όμορφα. Οπότε ήθελα κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι που να ξέρω ότι θα κρατήσει. Οπότε αγόρασα ένα πορτοφόλι. Είναι το Makey Design Since MMXIX, μάλλον είναι η ημερομηνία εδώ πέρα. Είναι από ελληνική εταιρεία, στην Κρήτη. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στεγάζεται η εταιρεία που το φτιάχνει. Το αγόρασα 34 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου τόσο πρέπει να έχει μέσω Scrooge. Μου ήρθε κατευθείαν μετά από 2 μέρες. Και δεν το έκανα βίντεο κανονικά. Γιατί εντάξει, τώρα να σας δείξω ένα πορτοφόλι και αυτά, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ η αισθητική του πακέτου. Μ' άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως είναι φτιαγμένο, πακεταρισμένο, που λέω αυτό πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, ας πούμε από πίσω λέει: Γεια σας, με χαρά σας παρουσιάζουμε αυτό το προϊόν. Βάζουμε το πνεύμα μας σε κάθε σχέδιο και περιμένουμε εντυπώσεις και τα σχόλιά σας στη Μέγκη, εδώ στη σελίδα. Μπορείτε να βρείτε στο Scrooge τα προϊόντα σας, μπορείτε να πάτε απευθείας από τη σελίδα. Εγώ το αγόρασα από το Scrooge. Σας ξαναλέω, μου ήρθε, επειδή είμαι και συνδρομητής στο Scrooge. Μου ήρθε χωρίς μεταφορικά, γιατί τα 34 ευρώ κερδίζουν τα μεταφορικά, πάνω από 20 ευρώ δεν πληρώνεις μεταφορικά. Οπότε, ναι. Το σχέδιο είναι απλό, γιατί πάνω κάτω στο τέτοιο στυλ ψιλοκυκλοφορώ για να βάζω κάρτες. Χωράει την ταυτότητα, την κανονική, την παλιά. Έχει προστασία RF, νομίζω. RFID, πώς λέγεται, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Είναι τυπωμένο πάνω, θα το δούμε. Για να μην περιβάλλονται διάφορα σήματα για κάρτες, για τις νέες ταυτότητες που θα βγουν. Οπότε, ναι. Πάμε να το δούμε όμως. Εν τω μεταξύ είναι τόσο όμορφο που σκέφτομαι ότι θα ήθελα να το χαλάσω. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Αναγκαστικά, ναι, Κώστας ανάγκασε κανένας, όχι. Αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Να δείτε πόσο όμορφο είναι. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιες. Είναι απλό, δεν είναι κάτι τρελό. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι ξέρεις κάτι. Εντάξει, ξόδεψα 30 ευρώ. Αλλά παίζει να ταξίζει τρελά αυτά τα 30 ευρώ, να είναι τα καλύτερα. Και εσύ ότι είναι από ελληνική εταιρεία και θα ήθελα σιγά σιγά να βρίσκω πραγματάκια από Ελλάδα, όπως θα σας δείξω και στο μέλλον, τα οποία θα ήθελα να τα υποστηρίξουμε, να τα μοιραστούμε. Γιατί όχι, παίρνουμε τόσες βλακίες από εδώ από εκεί, γιατί να υποστηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν άνθρωποι σαν και εμάς που ζουν σε αυτόν εδώ τον έρωμο τόπο. Λοιπόν, τι όμορφο! Πραγματικά! Και θα ήθελα να το βλέπω κιόλας, δηλαδή είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες όπως εξελίσσεται unboxing. Δείτε τώρα, προσοχή, έκατσε κάποιος και έδεσε ένα κόμπο εδώ πέρα, έτσι ένα φιόγκο. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, εμένα αυτό μου λέει, εκτιμάμε τα ευρώ που θα σου πάρουμε, εκτιμάμε τα λεφτά που θα μας δώσεις, οπότε για μας δεν είναι μόνο το να σου δώσουμε ένα προϊόν, αλλά είναι και η ολόκληρη εμπειρία. Δείτε το, εντάξει, απλοϊκό, δεν είναι κάτι τρελό, αλλά... Και συνεχίζοντας, Makey Design, τύπος δέρματος Crazy Horse. Τα προϊόντα μας φτιάχνονται από δέρμα υψηλής ποιότητας, αφού επεξεργαστεί με ιδιαίτερους τρόπους. Γυαλίζεται με ειδικό κερί για να νιώσετε ένα τέλειο αίσθημα με το πρώτο σας άγγιγμα. Με τη χρήση το δέρμα θα αλλάζει αποκτώντας κομψό στυλ. Οποιαδήποτε σημάδια που πρόκειται να εμφανιστούν στην επιφάνεια με την χρήση εξαφανίζονται εύκολα, αφού σύντομα, πολύ σύντομα, συγγνώμη, χωρίς να προβλέπεται σε καμιά ενέργεια. Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι υπέροχο. Και το προϊόν είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραίο χαρτί, by the way. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Έχει το logo
της εταιρείας, δύο κλαπ. Μπορείς, α, ενδιαφέρον, έχει και κρίκο. Α, όχι, αυτό εδώ είναι για να... Οκ, okay, ναι, ναι, το έχω. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο εξωτερικά. Να το δούμε και εσωτερικά. Λοιπόν, εξωτερικά, αφού έβγαλα τον κρίκο για τις κάρτες. Λοιπόν, ανοίγει από εδώ. Βάω. Wow. Σου δείχνει πού να βάλεις κάρτες και αυτά. Αν το μεταξύ, RFID είναι, ναι, σωστά. RF έλεγα εγώ, RFID είναι. Λοιπόν, οπότε... Ξεκινάμε από τη μία πλευρά. Έχει αυτό εδώ το όμορφο τέτοιο, όπως λέγεται, κορδέλα, την όμορφη κορδέλα τέλος πάντων, για να βγάζεις τις κάρτες. Εσύ τη βάζεις την κάρτα σου προς τα κάτω, οπότε οπ, τραβάς και ανεβαίνει προς τα πάνω, οπότε αν το ανοίξω μισό λεπτό και να δούμε. Η κάρτα είναι μέσα εδώ πέρα ασφαλισμένη, οπότε εδώ πέρα μπορείς να βάλεις τα μετρητά σου. Μπορείς να βάλεις και άλλες κάρτες. Οκ. Okay. Και εδώ μπορείς να βάλεις και άλλες κάρτες. Η αλήθεια δεν έχω τόσο άπειρες κάρτες, αλλά επίσης εδώ μπορείς να βάλεις την ταυτότητά σου, όπως ξέρω, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω παίζει να την παίρνει. Λοιπόν... Είναι αρκετά ενδιαφέρον το σχέδιο. Είναι πολύ ωραίο το σχέδιο. Είναι, φαίνεται λίγο πολύπλοκο, αλλά είναι απλό. Αλλά είναι ωραίο. Κλειστό. Είναι όμορφο. Έτσι το θέλω compact για να μπορώ να το βάζω στην τσέπη πολύ εύκολα. Εδώ πέρα σίγουρα μπορείς να βάλεις και ταυτότητα, νομίζω. Αλλά εντάξει, εγώ τους όλους σε λίγο καιρό θα κάνω τις κλασικές, τις καινούργιες που θα βγάλουν. Οπότε, ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτή εδώ είναι για την ταυτότητα. Καθαρά γιατί είναι λίγο πιο μεγάλη για κάρτα. Οπότε βάζουμε την ταυτότητα. Η δικιά μου η αλήθεια είναι πολύ παλιά η ταυτότητα. Δεν την έχω ανανεώσει. Περίμενα να έρθει η ώρα να βάλουμε καινούργιες για να πάω να αλλάξω ταυτότητα. Οπότε εδώ άνετα μπορείς να βάλεις ταυτότητά σου. Νομίζω ότι και οι κλασικές και συμβατικές είναι λίγο πιο στενές από τις παλιές. Οπότε τις παίρνει. Χρήματα. Κάρτες. Το βλέπετε τώρα και ένα σημάδι. Αυτό λέει ότι θα εξαφανιστεί, που είναι πολύ λογικό. Μιας και το... Οπότε βάλε, βγάλε, θα κάνει σημάδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει σημάδια. Αλλά... Αυτό είναι το καλό του κανονικού δέρματος. Εν τω μεταξύ τώρα αυτό εδώ φαίνεται εκτεθειμένο. Εδώ θα μπορούσα να βάλω το δίπλωμα. Τις κάρτες θα τις έβαζα μέσα για πιο σιγουριά. Δεν έχω και άπειρες. Μια αναλήψεων που είναι και Visa, τα χρήματα και το δίπλωμα. Για μένα είναι υπερκαλά. Για κάποιους που θέλετε, που έχετε πολλά λεφτά, πολλά μετρητά, πολλές κάρτες, έχει και άλλες επιλογές από όσο ξέρω. Μπορεί να τις τσεκάρετε. Εμένα μ' άρεσε αυτό γιατί είναι κάτι απλό, είναι κάτι συμβατικό, είναι κάτι όμορφο. Είναι δέρμα το οποίο με την πάροδο του χρόνου αποκτάει μια διαφορετική υφή όσο περνάει ο καιρός. Τσεκάρετε το. Η εμπειρία είναι απίστευτη. Για 30 ευρώ θέλω να πιστεύω, βασικά έτσι όπως το βλέπω τα αξίζει. Έχω πάρει και με 25 και με 30 ευρώ πορτοφόλια, τα οποία φαίνονταν πολύ υποδεάστερα ποιοτικά, χωρίς δέρμα καν. Οπότε αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας τραβήξω και μερικά πλάνα, να σας δείξω προς το τέλος. Τσεκ, τεκνά ο Κώστας και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά από μένα.